Την ώρα που ξεκίνησε και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταφορά των βιβλίων και των κειμηλίων από το παλαιό στο νέο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, η διοίκησή της προγραμματίζει σημαντικές εκδηλώσεις για το δεύτερο πιθανότατα δεκαπεθήμερο του ερχόμενου Σεπτεμβρίου, λίγο πριν την επίσημη έναρξη και τα εγγένεια του νέου κτιρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Ο προγραμματισμός λέει ότι αν όλα πάνε καλά, με βάση και τις επαφές που κάνουμε για τις επίσημες εκπροσωπήσεις στο ανώτατο δυνατό πολιτικό και πολιτιακό επίπεδο, να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τα επίσημα εγγένεια στο τέλος Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου. Η ημερομηνία μένει να οριστικοποιηθεί και να την κάνουμε ανακοινώσιμη. Και φυσικά πρόθεσή μας είναι, όπως αντιλαμβάνεσαι, στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και μέχρι τα εγγένεια να κάνουμε ένα μεγάλο φεστιβάλ βιβλίου, το οποίο θα αφορά πολλές και ποικίλες δράσεις οι οποίες σχετίζονται με τη βιβλιοθήκη και με τις δραστηριότητες που και εμείς θα αναπτύσσουμε, αλλά και που ευρύτερα αναπτύσσονται από τις βιβλιοθήκες και της χώρας, αλλά και γενικότερα, και που ουσιαστικά θα έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε και στο κοινό της πόλης τις συνεργασίες μας, αρχής γενομένης από την συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη, που έχουμε τη χαρά να υπογράψουμε την προγραμματική σύμβαση μεθαύριο Παρασκευή στην Αθήνα. Και που θα την παρουσιάσουμε και στο κοινό της πόλης αναφορικά με την πρώτη επιτεκμηρίωση για τη Σχολή της Κοζάνης, που έρχεται ουσιαστικά να εντάξει τη Σχολή της Κοζάνης και τη βιβλιοθήκη μας στον κατάλογο των Εθνικών Θησαυρών της Εθνικής Βιβλιοθήκης και είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία την οποία παίρνουμε από κοινού με την Εθνική για να αναδείξουμε και να καταστήσουμε αντάξιο του ρόλου της το χαρακτήρα και την αξία της βιβλιοθήκης ιστορικά. Έχουμε επίσης σε εξέλιξη λοιπές συνεργασίες με τελευταία αυτή την οποία δρομολογούμε με το Ίδρυμα Γκέτε και αρκετές άλλες. Όλα αυτά λοιπόν θα ανακοινωθούν μέσα στο ερχόμενο διάστημα, ούτως ώστε να λάβουν σάρκα και οστά άμεσα, δηλαδή ουσιαστικά από το Σεπτέμβριο, και να παρουσιάσουμε και τις λεπτομέρειες όλων αυτών των συνεργασιών και αντίστοιχες δράσεις και εκδηλώσεις στις 15 μέρες εκδηλώσεις που θα σχεδιάσουμε για το δεύτερο 15 μέρο του Σεπτεμβρίου.